πιστεύω μια ποιητική παρτιτούρα, ένα μέρος όλης της μουσικής λόγου που εμπεριέχεται στο Μέκανο και η Εκάτη. Αυτός είναι ο τίτλος μιας ποιητικής σύνθεσης που εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις εκδόσεις του Φανέγκου. Μια πολύ ωραία έκδοση, τη χαίρομαι, με ανακυκλώσιμο χαρτί, ανακυκλώσιμα μελάνια και αφιερώνεται στο τέλος, στην ώρα να γνωστάκι και καταληκτική η αφιέρωση είναι στον Δηλέμμα Χολαβέρα, της Δέσπος, 25 Δεκεμβρίου 1803. Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά του φέκια πέφτουν. Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπη. Ουδέ σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπη. Η Δέσπο κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αρβανιτιά την πλάκωσε στου Δημουλά τον πύργο. Γιώργια να ρίξε τ' άρματα, δεν είναι εδώ το σούλι. Εδώ είσαι σκλάβα του Πασά, σκλάβα των Αρβανίτων. Το σούλι εάν προσκύνησε και αν τούρκεψε νικιάφα, η Δέσπο αφέντες λιάπηδες δεν έκαμε, δεν κάνει. Δαυλίσε το χέρι να άρπαξε, κόρες και νύφες κράζει. Σκλάβες Τουρκών μη ζήσουνε, παιδιά μου, μαζί μου ελάτε. Και τα φυσέκια ανάψανε κι όλη φωτιά γεννήκανε. Αρχαίοι άνθρωποι, αθώοι, Εκάτη. Αρχαίοι άνθρωποι, αθώοι, είναι ένας ποιητικός σχολιασμός.